Ωραία. Και να δείξουμε λίγο τι θέλουμε να κάνουμε. Ποιος είναι ο σκοπός. Και να δούμε πώς θα το χτίσουμε αυτό βήμα-βήμα. Κάποια πράγματα τώρα για να επιταχύνουμε τη διαδικασία, θα κάνουμε copy-paste από το αποθετήριο, δεν κάθομαι στο γράφουμε γράμμα για να μην κώδικα. Σκοπός είναι να φτιάξουμε. Σκεφτήκαμε ένα παράδειγμα, η εφαρμογή που κάνουμε λέγεται posts. Που έχουμε τους χρήστες που πάνε και γράφουν posts και comments. Ωραία. Σκοπός είναι όταν κάποιος πάει και γράφει comment, να φιλτράρουμε το περιεχόμενο του χρήστη και άμα βρούμε κάποιες λέξεις βρισχές, ας πούμε, να το φιλτράρουμε και να επιστρέφουμε αστεράκια πίσω. Κάπως έτσι, σκεφτήκαμε ένα απλό σενάριο. Και επίσης, να μετράμε αν κάποιος γράψει comment με περιεχόμενο περίεργο, το να αποθηκεύουμε σε μια βάση, να μετράμε πόσες φορές έχει βάλει και αν έχει βάλει πάνω από 3 comments με τέτοιο, να το κάνουμε να μην το αφήνουμε ξανά αποστάρει. Αυτό είναι το σενάριο. Ωραία. Άρα θα φτιάξουμε δύο μεθόδους. Η μία λέγεται Get Occurrence για παράδειγμα, θα βάζουμε το όνομα του χρήστη. Αυτό είναι ένα tester για το web service που έχουμε φτιάξει. Θα πατάμε το invoke και θα μας επιστρέφει ένα αποτέλεσμα. Ότι αυτός δεν έχει κανένα περιεχόμενο, δεν έχει κάνει κανένα comment με κάποιο υβριστικό περιεχόμενο. Εσύ και στη βάση τώρα την έχω διάσει, οπότε δεν έχει τίποτα μέσα για όλους να φέρει 0. Αν κάποιος τώρα. Μάλλον η άλλη μέθοδος είναι η filter. Αυτή παίρνει δύο παραμέτρους, το comment και το username. Ας πούμε ότι. Πάει κάποιος και γράφει μια βρισιά. Ωραία. Βάζουμε και το username του. Όταν πατήσουμε το invoke, μας επιστρέφει αστεράκια όπου πάει και βρει λέξεις οι οποίες είναι περίεργες. Ωραία. Το hello, ναι. Θα σας δείξω λίγο τη λογική με την οποία το έχουμε πτήσει αυτό. Και πήγε και τον έγραψε αυτόν σε μια βάση. Έχουμε κάπου μια βάση. Εδώ. Αντίστοιχα θα φτιάξετε και εσείς μια βάση. Όποιος δεν έχει θα μπορέσουμε να τη φτιάξουμε, θα είμαστε στην email να τη φτιάξουμε μια βάση. Τη βάση την λέω comments, ένας πίνακας είναι. Και πάει και γράφει μέσα ακριβώς το μήνυμα που έστειλε ο χρήστης. Οπότε, κάθε φορά εμείς πάμε και κοιτάμε αν κάποιος κάνει comment, το περνάμε από το φίλτρο, επιστρέφουμε στην εφαρμογή μας φιλτραρισμένο το αποτέλεσμα, μην φαίνονται οι βρισκές δηλαδή, και μετράμε πόσες φορές έχει κάνει τέτοια comments ο χρήστης. Ωραία, αυτό είναι το σενάριο. Τώρα αυτό πώς θα το κάνουμε να δουλέψει. Προφανώς θα χρησιμοποιήσουμε και έτοιμα κομμάτια κώδικα, θα τα χτίσουμε όλα την αρχή. Ας το ξεκινήσουμε λοιπόν από την αρχή. Πάμε να φτιάξουμε ένα καινούργιο project. Δεν ξέρω αν θέλετε να δουλεύετε παράλληλα ή αν θέλετε να δείτε και να το δοκιμάσετε μετά. Με συγχωρείτε για διακοπή. Ναι. Μπορούμε να δούμε λίγο την κονσόλα για να δείξω τεστ. Ναι. Αυτό είναι για να τρέξει εφόσον έχετε πάει στον Fireball που είναι το. Εργαλείο. Και αν πρέπει να γράψω και OpenG. Αυτό. Α, ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε λοιπόν στο εργαλείο, στην Eclipse εδώ πέρα και φτιάχνουμε ένα καινούριο Dynamic Web Project. Ας ονομάσουμε κάπως το project. Comments. Filter, ας το πούμε έτσι. Ωραία. Από κάτω δεν χρειάζεται να φτιάξουμε κάτι. Πάμε στο next. Πού θα μπει ο κώδικας, στον file src. Ωραία. Εδώ θα μπουν οι κλάσεις, εκεί. Πάμε στο next. Απλά θα του βάλουμε να κάνει generate το web XML αρχείο που είναι το αρχείο, το βασικό αρχείο του μίσου μια Java web εφαρμογή. Έχετε ξανακάνει Java web εφαρμογή, έτσι. Οπότε. Ωραία. Το context directory είναι αυτό. Δεν μα νοιάζει τόσο πολύ. Εμεί στο web service θα φτιάξουμε, δεν θα φτιάξουμε JSP σελίδε. Οπότε δεν έχει και τόσο σημασία. Πατάμε finish. Και μα έφτιαξε ένα project. Κλείνω λίγο αυτό. Λοιπόν, το project μας είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, τώρα εδώ πρέπει σιγά σιγά να πάμε να φτιάξουμε να βάλουμε classes και να κάνουμε τη σύνδεση με τη βάση, να φτιάξουμε μεθόδους για να φέρουμε στοιχεία από τη βάση και τα λοιπά. Ωραία.
πώς θα φτιάξουμε ένα απλό web service. Πάμε να φτιάξουμε μια κλάση. Ας ακολουθήσουμε λίγο και τις οδηγίες για να έχουμε τα ονόματα. Πάμε τώρα να φτιάξουμε ένα πολύ απλό web service. Ας φτιάξουμε μια κλάση. Την πω το Hello World, που είναι το κλασικό. Ας την πω. Filter web service. Μάλλον θα φτιάξουμε πρώτα ένα interface. Έχει μια κλάση. Και μετά θα φτιάξουμε το implementation. Οπότε πάω. New interface. Filter web service. Ας την πάρουμε και σε ένα package. Πώς να το πούμε το package. www.ws. Ας το πούμε έτσι. Ένα απλό interface, έτσι. Εδώ τώρα μπορούμε να πάμε να βάλουμε μεθόδους. Τι θέλουμε να φτιάξουμε, μία μέθοδο η οποία θα παίρνει ένα string, ένα username και θα επιστρέφει πόσες φορές αυτός βρέθηκε στη βάση να έχει βάλει περιεχόμενο. Άρα, τι θα μας επιστρέφει, int, πόσα λέγεται, count, ας το πούμε, comments, ωραία, ή παραμέτρους θα παίρνει ένα string, το οποίο είναι το username. Ναι, δεν το έγραψα σωστά στο σωστό σημείο. Γιατί αυτό το λόγο είναι λίγο περίεργο. Ωραία. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε τώρα για να το κάνουμε αυτό να γίνει web service. Πρέπει να βάλουμε κάποια annotations και να κάνουμε import κάποιες βιβλιοθήκες. Λοιπόν, καταρχάς, πρέπει να το κάνουμε αυτό annotate το interface ότι είναι τύπου web service. Εδώ θα αρχίσει να μας πει δεν το ξέρω αυτό το πράγμα, άρα πρέπει να το κάνουμε import και έχει ένα javax.jws. Και ωραία. Το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε να του πούμε ότι αυτό είναι ένα SOAP web service. Άρα εδώ θα βάλουμε ακόμα ένα annotation. SOAP binding style isun style.rpc. Ωραία. Και πρέπει να κάνουμε import. Αυτό. Ωραία. Έχουμε βάλει annotation στο interface και μετά θα πάμε να βάλουμε annotation και στις μεθόδους. Για να κάνουμε μια μέθοδο web service θα πρέπει να τη βάλουμε σαν web method. Θα την κάνουμε annotate σαν web method. Άρα κάνουμε import και αυτό. Και ας φτιάξουμε και μια απλή μέθοδο, για να το τεστάρουμε τώρα, γιατί ακόμα δεν έχουμε φτιάξει ούτε σύνδεση, να φάσουμε τίποτα. Μια που να τις βάζουμε κάτι για να μας επιστρέφει, να δούμε ότι δουλεύει το web service, έτσι. Άρα θα φτιάξουμε άλλη μια που θα επιστρέφει ένα string. Θα λέγεται hello, ας πούμε. Θα παίρνει ένα text, ένα name, ας το πούμε, και θα μας επιστρέφει hello κάτι, για να τεστάρουμε ότι θα μας δουλέψει αυτό το πράγμα. Πρέπει να την κάνουμε και αυτή τη μέθοδο notate. Web method. Ωραία. Το επόμενο βήμα, τι είναι λέτε. Φτιάξε ένα interface. Άρα, θα φτιάξω ένα implementation. Ωραία. Άρα, πάμε στο project. Πάμε κατευθείαν και στο package και όλα, στο ίδιο package θα το βάλουμε. Εδώ. Class. Θα την πούμε filter
AWS input. Και θα του πούμε ότι αυτό κάνει, κάνει implement το interface filter AWS. Okay. Finish. Αυτό θα πάει να βάλει αυτόματα τις μεθόδους, έτσι. Και θα κάνει ένα return, αντίστοιχα με το τι επιστρέφουμε, κάνει return είτε 0 είτε 0. Γιατί μία επιστρέφει in, η άλλη επιστρέφει string. Okay. Οι αυτοματισμοί που μας δίνει το ορμανιστικό εργαλείο. Ωραία. Εμείς τώρα θέλουμε να πάμε εδώ στο implementation για να του πούμε, ξέρεις κάτι, σε αυτή εδώ, να τεστάρουμε λίγο αυτή εδώ, να δούμε πώς είναι ένα απλό σώμα που το ξέρεις. Εδώ θέλει να μου κάνεις return, αντί για τον null. Το κλασικό παράδειγμα, αυτό συν το name. Ωραία. Ό,τι πάρει σαν παράμετρο, αυτό είναι το input της μεθόδου, αυτό είναι το output που θα επιστρέψει. Εντάξει με αυτό. Τώρα έχουμε κάτι φοβερό, κάτι πολύ απλό έχουμε κάνει. Ωραία. Λοιπόν, τώρα αυτό πώς θα το τεστάρουμε. Πάμε στο project. Δεξί κλικ. New. Πάμε στο other και επιλέγουμε το web service. Πατάμε next. Του λέμε ποια είναι η class που κάνει implement το web service. Πρέπει να την δούμε. Πώς λέγεται η class μας, filter. WS input. Αυτή εδώ. Ωραία. Εδώ, άμα θέλουμε, μπορούμε να το πούμε να μας φτιάξει ένα client για να το τεστάρουμε, για να βγάλει την σελίδα το tester. Αυτό το πάμε τέρμα, αριστερά βάζουμε client. Και εδώ επιλέγουμε publish και monitor. Αυτό είναι ένα wizard που έχει Eclipse για να φτιάχνει αυτόματα στο web service. Ωραία. Χρειάζεται να το πούμε ποιο είναι το implementation και να το κάνουμε publish και να φτιάξουμε και τον client. Τώρα νομίζω πατάμε finish, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Αν αυτό πάει καλά. Θα σηκώσει αυτό το server που έχει, τον έτοιμο server που έχει και θα μας βάλει τη σελίδα για να κάνουμε test του web service. Ωραία. Ξεκινάει τον server. Βλέπετε, πάει και φτιάχνει ένα project άλλο. Ποιος είναι client, είναι αυτό για να σηκώσει τη σελίδα αυτή εδώ. Και αυτή είναι η μέθοδο μας. Hello και η count comments που δεν έχουμε κάνει implement ακόμα. Άρα, εδώ θα βάλουμε ένα όνομα. Μίτσο, ξέρω εγώ. Invoke. Και μας επιστρέφει αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό εδώ το client project τι πάει και κάνει, τίποτα άλλο από το να καλεί το άλλο project. Εδώ βλέπετε παίρνει παραμετρικά. Ωραία. Κάνω λίγο copy αυτό, να δούμε λίγο το WSDL από το οποίο παράγονται, το οποίο καλεί στην πραγματικότητα και παράγει αυτά τα δεδομένα. Στη θεωρία έχετε πει για WSDL και όλα αυτά, έτσι. Ναι. Ωραία. Άρα. Εδώ τώρα, ο server τρέχει στην 8080, κλασικό stopcat. Η εφαρμογή μας λέγεται comments filter, services. Νομίζω εδώ πάμε και βάζουμε ένα WSDL. Ξέχασα τι κάνω κάποιο τελείο εδώ. Να το WSDL. Το έφτιαξε η Eclipse μόνη της για μας. Ωραία. Εδώ μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι έχουμε μια μέθοδο hello, hello response και άλλη μια μέθοδο που λέγεται count comments. Η οποία παίρνει σαν παράμετρο το username και η άλλη παίρνει σαν παράμετρο το name, το οποίο είναι string και ούτω καθεξής. Τα έχετε δει αυτά. Εντάξει. Αυτό είναι το WSDL το οποίο το βγάλαμε αυτόματα. Όταν πάμε στην εφαρμογή στο Django, το μόνο που χρειάζεται σαν παράμετρο για να καλέσουμε το web service είναι
η διεύθυνση αυτού του WSDL αρχείου. Αυτό χρειαζόμαστε. Ωραία. Άρα η διαδικασία του να φτιάξω ένα web service εδώ πέρα είναι ότι είναι αρκετά απλή. Okay. Τώρα, αν θέλετε, μπορείτε να το κάνετε σε οποιοδήποτε άλλο εργαλείο με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Αν έχετε κάποια άλλη. Αν ξέρετε κάτι άλλο καλύτερο, προτιμήστε το. Λοιπόν, τώρα, για να φτιάξουμε τη συγκεκριμένη εφαρμογή, θα πρέπει καταρχάς να βρούμε κάποια βιβλιοθήκη η οποία κάνει αυτό το filtering με τις λέξεις, ας πούμε, τις περίεργες και να φτιάξουμε και τη σύνδεση με τη βάση προκειμένου να αποθηκεύουμε τα comments. Ωραία. Πάμε λοιπόν στο project μας. Θέλετε να το κάνουμε αυτό το κομμάτι ή θεωρείτε ότι τα ξέρετε, οπότε να γλιτώσουμε χρόνο. Να το χρησιμοποιήσουμε. Οκ. Ωραία. Άρα, πάμε να φτιάξουμε καταρχάς μία... πριν ξεκινήσουμε, θεωρούμε ότι έχουμε φτιάξει μία βάση κάπου η οποία έχει ένα πίνακα comments, ο οποίος έχει αυτή τη δομή, έτσι. Ένα auto implement ID, ένα comment var 250 και ένα άλλο πεδίο var 50 user. Εκεί θα αποθηκεύσουμε το comment και το χρήστη που το έβανε. Απλό, έτσι. Άρα θέλουμε να φτιάξουμε τώρα. Να φτιάξουμε λίγο το mapping μεταξύ του πίνακα στη βάση και ενός αντικειμένου που θα έχουμε εμείς στην εφαρμογή μας. Άρα μια entity class στην πραγματικότητα θα κάνουμε. Πολύ όμως απλή. Πάμε λοιπόν στο project μας. Ας φτιάξουμε μια καινούργια τάση σε ένα καινούργιο package. Ας το βάλουμε εδώ μέσα. Άρα, new class name. Την class αυτή θέλουμε να την στοιχίσουμε στο entity του database comments. Θα φτιάξουμε μια class με το όνομα comment. Ωραία. Στο package ας το βάλουμε .db, να φτιάξουμε ένα sub-package db κάτω από το WS για να τα ξεχωρίσουμε λίγο. Ωραία. Και πατάμε finish. Εδώ θέλουμε να βάλουμε τα attributes. Επειδή το ID το έχουμε βάλει auto increment, δεν θα πολύ ασχοληθούμε με αυτό. Θα βάλουμε μόνο τα άλλα δύο πεδία. Το comment. Και μάλιστα ας το κάνουμε και private. Και name. Θέλουμε να φτιάξουμε setters, getters, constructor. Πώς το κάνουμε? Source generate getters, setters. Επιλέγουμε τα δύο πεδία, πατάμε OK. Έτοιμα τα getters, setters. Θέλουμε και έναν constructor. Πάλι source generate constructor using fields. Ας φτιάξει ένα constructor με τα δύο πεδία. Ωραία. Κάνουμε και ένα format εδώ για να είναι πιο ωραίο. Έτοιμη entity class. Ένα προς ένα τα πεδία της βάσης. Constructor. Και τεσέτες. Εντάξει, απλά. Ωραία. Το επόμενο βήμα είναι να φτιάξουμε μια άλλη class. Τώρα αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα, έτσι. Εδώ μπορεί κάποιος να παίξει με πολλαπλά επίπεδα, με services. Αν έχετε παίξει λίγο με Spring Framework, σου δίνει κάποιο οδηγία για το πώς θα κάνεις τα entity class. Πάνω από τα entity class θα βάλεις interfaces, implementation και services. Έχουν κάποια επίπεδα. Εδώ το κάνουμε λίγο απλό. Λοιπόν, θα φτιάξουμε λοιπόν άλλη μια class η οποία θα είναι, ας το πούμε, comment manager. Δηλαδή θα πάμε και θα προσθέτουμε comments και θα φέρουμε κάποια στοιχεία από τη βάση. Ωραία. Άρα, πάμε να δημιουργήσουμε μια class ακόμα. Ας την πούμε comment manager. Στο ίδιο package που είναι και οι άλλοι. Ωραία. Εδώ λοιπόν θα χρειαστούμε. Να φτιάξουμε κάποιες μεθόδους. Μία μέθοδο ήταν ας πούμε η get count comments για τον χρήστη και η άλλη θα είναι save comment, ας πούμε, κάπως έτσι. Ωραία. Άρα. Όπα, όχι εκεί, εδώ. Ας την πούμε τη μία get
Ghetto Currencies, η οποία θα παίρνει σαν παράμετρο. Τι θα παίρνει σαν παράμετρο, το username. Έλα. Δεν είπαμε βέβαια τι θα επιστρέφει. Τι θα επιστρέφει αυτή. Τι θέλουμε να επιστρέφουμε στο web service. Έναν αριθμό. Ωραία. Εδώ τι μας λέει. Ναι, πρέπει να κάνουμε return κάτι λογικό. Λοιπόν, ας βάλουμε έναν αριθμό. Και να επιστρέφουμε αυτόν τον αριθμό. Τώρα πρέπει να κάνουμε ένα query στη βάση. Ας χρησιμοποιήσουμε prepare statements και να πάρουμε από τη βάση πόσες φορές βρίσκει το username στο πεδίο name της βάσης και αυτό το κάνουμε count. Ναι. Συνεπώς, θέλουμε να φτιάξουμε ένα prepare statement. Ας το πούμε. Το οποίο, για να φτιάξουμε prepared statement, θέλουμε ένα αντικείμενο connection με τη βάση. Έχετε κάνει JDBC, φαντάζομαι, οπότε έτσι κάνει JDBC. Mm-hmm. Ωραία. Θα χρειαστούμε, λοιπόν, ένα instance του connection εδώ πέρα. Τώρα θα δούμε σε λίγο πώς θα το καλέσουμε αυτό. Και πώς θα βάλουμε και το library για την database. Πρέπει να κάνουμε import Java SQL connection, import το prepared statement. Προσέξτε, πάω και κάνω import, παρόλο που θα ασχοληθώ με την MySQL, το γενικό Java.sql. Γιατί αργότερα μπορώ να χρειαστεί να αλλάξω βάση, οπότε μπορεί εύκολα, ό,τι βάση και να έχω, εφόσον έχω το γενικό εδώ πέρα, είμαι καλυμμένος. Λοιπόν, άρα πρέπει να φτιάξουμε λοιπόν ένα prepared statement εδώ πέρα. Μισό λεπτό να κλείσω αυτά τα παράθυρα εδώ. Μάλλον θα μεγαλώσω αυτό. Ωραία, φαίνεται καλύτερα. Χρησιμοποιώντας το αντικείμενο connection, θα καλέσω τη μέθοδο prepared statement. Και εδώ μέσα πρέπει να γράψω το query το οποίο θα καλέσω. Τι θέλω να κάνω, select. Θέλω να κάνω count πόσες φορές θα βρει το χρήστη με το συγκεκριμένο username. Η βάση μας είναι αρκετά απλή, έτσι. Άρα, count αστεράκι. Ας του δώσω και ένα όνομα. From, η βάση μας λέγεται comments, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Where. Το πεδίο στη βάση λέγεται user, ίσον, ερωτηματικό. Επειδή πάω και καλό το prepared statement, το οποίο ενδέχεται να πετάξει exceptions πίσω, πρέπει αυτό να το περιτύσω σε ένα try catch. Ωραία. Μάλλον να στο βάλω να το κάνει αυτόματα. Μην κάθομαι και το κάνω εγώ. Surround with try catch. Ωραία. Και τώρα τι θέλουμε. Να βάλουμε την παράμετρο στο prepared statement. Άρα, prepared τελεία, καλούμε τη μέθοδο set string, ok, και πάμε και βάζουμε την θέση 1, το πεδίο username, το οποίο το παίρνουμε σαν παράμετρο κιόλας. Ωραία, άρα τώρα θα πάει και θα περάσει εκεί το στοιχείο, το πεδίο username το οποίο περνάμε σαν παράμετρο. Και αυτό τώρα, επειδή είναι prepared statement, μας επιτρέπει ένα result set, από το οποίο θα πρέπει να πάρουμε το αποτέλεσμα, τον αριθμό αυτόν και να τον επιστρέψουμε. Ωραία, άρα. Αρές, ίσον. Κάνουμε την prepared statement.
τέλεια. Όχι, δεν το έγραψα σωστά. Εδώ, τέλεια. Ναι. Όχι αυτή, αυτή θέλω, το instance. Εδώ θα καλέσουμε την execute query. Ωραία, για να τρέξει το query το οποίο έχουμε ορίσει πιο πάνω. Και κάνουμε import και το result set. Ωραία. Και τώρα εδώ πέρα παίρνουμε όλες τις γραμμές που θα επιστρέψει από τη βάση. Εκεί. Στην προκειμένη περίπτωση μία θα είναι, αλλά τι είναι αυτό που μου βγάλει εδώ πέρα. Έλα. Δεν μ' αφήνει γιατί έχει φύγει αυτό το παράθυρο. Κάτι πάτησε μάλλον και... Ωραία. Ωραία. Άρα εδώ πέρα τώρα... Ο counter είναι... Επειδή αυτό μου επιστρέφει string, εγώ θέλω να το κάνω int. Parse int και εδώ παίρνω το get string, το οποίο επειδή το έχω βάλει κιόλας as counter, ωραία. Με αυτόν τον τρόπο, αυτό που θα επιστραφεί εδώ πέρα είναι το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου select. Το έχω ονομάσει counter κιόλας, as counter, οπότε θα μου φέρει πίσω την τιμή αυτή που θέλω. Και στο τέλος κάνω return το counter. Ωραία. Άρα αυτή είναι η μέθοδος μας. Μας λείπει βέβαια να πάμε να βάλουμε άλλη μια κλάση η οποία θα πάει και θα κάνει το connection στη βάση. Και θα σετάρουμε εδώ πέρα το συγκεκριμένο connection. Φτιάξουμε έναν constructor στην ουσία. Έναν setter. Ένα constructor το οποίο θα παίρνει αυτόματα μάλλον το connection καλώντας την άλλη κλάση. Ωραία. Αν χρησιμοποιούσαμε spring, αυτό θα γινόταν κατευθείαν με dependency injection και ούτω while. Τώρα πρέπει να το κάνουμε χειροκίνητα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα πάμε να φτιάξουμε άλλη μια κλάση. Να την πούμε database για λόγους απλότητας. Ωραία. Και εδώ θέλουμε τα εξής. Να φτιάξουμε μια μέθοδο static που θα επιστρέφει το connection το οποίο θα χρειαστούμε μετά, που τη λέμε get connection. Κάνουμε import το JavaSQL connection. Ωραία. Και αυτή τώρα θα πρέπει. Εδώ τώρα θα χρειαστούμε να κάνουμε typecast το γενικό driver σε MySQL driver. Όσοι έχετε DBJ, DBC, είναι κλασικό βήμα αυτό. Ας μην το κάνουμε try-catch, θα το κάνει αυτόματα. Λοιπόν, for name και εδώ θα βάλουμε τον MySQL JDBC connector com.mysql.jdbc.driver. Ωραία. Εδώ τώρα αρχίζει και μας πάει διάφορα. Θέλει να βάλουμε try catch. Ωραία. Και εφόσον το κάνουμε αυτό, παίρνουμε το αντικείμενο connection ίσον driver manager τελεία get connection και εδώ θα βάλουμε τα connection parameters. Θέλουμε τρεις παραμέτρους, το connection URL, το username και το κωδικό. Θα βάλω εγώ τα στοιχεία αυτά τώρα για τη συγκεκριμένη βάση που έχω.
Αυτό θεωρητικά σε ένα project θα πρέπει να το βάλουμε σε κάποιο αρχείο το οποίο θα το διαβάζει, θα το έχουμε καθοδόμενο στον κώδικα και ούτω καθεξής, έτσι. Το για λόγους απλότητας θα κάνουμε... Λοιπόν, εδώ θέλουμε τρεις παραμέτρους. Τι μου λέει εδώ πέρα. Unhand exception. Όχι, αυτό έχουμε κάνει εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τις παραμέτρους μας. Πρώτα απ' όλα, JDBC άνω κάτω τελεία MySQL IP του μηχανήματος, όνομα βάσης, port number μάλλον, μετά όνομα βάσης, όνομα χρήστη, νομίζω ότι έχω το, το ίδιο, και κωδικός. Ωραία. Okay. Ωραία. Άρα, ναι, θα πρέπει να το αρχικοποιήσω αυτό εδώ. Όχι. Μάλλον θα πρέπει να το κάνω return εκεί μέσα. Ναι, μέσα στο try catch. Και στην άλλη περίπτωση, εδώ να κάνω return null. Δηλαδή αν δεν βρει. Και τι άλλο θέλει εδώ τώρα. Ακόμα ένα try catch. Και αυτή εδώ. Έχει return. Α, είναι κάτω, σωστά. Έτσι όπως το έχουμε κάνει, αυτό πρέπει να πάει από πάνω. Ωραία. Λοιπόν, βάζουμε τις παραμέτρους και αν όλα πάνε καλά, θα επιστρέψει το connection, το οποίο θα το πάρει μετά η άλλη κλάση, προκειμένου να εκτελέσει το query. Ωραία. Άρα μετά εδώ θέλουμε να φτιάξουμε ένα constructor. Άρα source, using fields, connection. Ωραία. Πομπλέ. Λοιπόν, το επόμενο βήμα είναι να πάμε τώρα και να πειράξουμε τον κώδικα της μεθόδου του web service, η οποία θα καλεί αυτή τη μέθοδο εδώ πέρα για να φέρει πίσω το αποτέλεσμα. Ωραία. Είμαι συντάξει μέχρι εδώ. Βλέπω πολύ ησυχία και ανησυχώ. Θα το δούμε στην πράξη βέβαια τι θα γίνει. Λοιπόν, εμείς έχουμε εδώ πέρα connection. Ίσον εδώ θα πρέπει να φτιάξουμε ένα get connection. Ωραία. Για να μας φέρει. Okay.
Λοιπόν, άρα τώρα πρέπει να πάμε στο implementation του web service, σε αυτό εδώ, και να πάμε να καλέσουμε την μέθοδο η οποία καλεί, κάνει query στη βάση και φέρνει το αποτέλεσμα. Συνεπώς, το χαρτό. Για να το κάνω όμως αυτό θα χρειαστώ ένα αντικείμενο connection manager, comment manager. Έλα. Για να καλέσω τη μέθοδο μετά. Ωραία, κάνω import το comment manager. Okay. Αυτό μας λέει ότι πρέπει να έχω ένα constructor ο οποίος δεν παίρνει τίποτα. Εμείς τι έχουμε? Εμείς έχουμε ένα constructor ο οποίος παίρνει παράμετρο. Ωραία, πρέπει να το αλλάξουμε λίγο αυτό. Comment manager, μισό λεπτό. Εμείς εδώ δεν θέλουμε να περάσουμε τίποτα ακριβώς, γιατί καλούμε κατευθείαν μετά το άλλο αντικείμενο. Ωραία. Okay. Και τώρα αυτό που μένει είναι να καλέσουμε τη μέθοδο που φτιάξαμε από αυτόν τον manager. Συνεπώς, τελεία, get username. Κατευθείαν να μας κάνει return αυτό. Ωραία. Αν όλα αυτά που έχουμε κάνει είναι OK. Αυτό μας πιστεύει η int. Πάμε να το τεστάρουμε. Είμαστε σε αυτό το project. Επειδή έχω κάνει αλλαγές, θα πάω να ξανακάνω το web service, να ξαναφτιάξει λίγο τα WSDL και τα υπόλοιπα και να το ξαναβάσει στο server, το ξανακάνει deploy. Όταν κάνουμε αλλαγές, πρέπει κάθε φορά να το ξανακάνω deploy, έτσι. Μέσω αυτής της διαδικασίας γίνεται αυτό αυτόματα. Ξαναεπιλέγουμε το implementation, το ίδιο πράγμα πριν. Βάζουμε και τον client, πατάμε finish. Τώρα θα πρέπει να βάλουμε ένα username. Αν έχουμε κάποιον χρήστη στη βάση, έστω και με μια εγγραφή, να μας βγάλει τον αριθμό 1 για να δούμε τι δουλεύει. Η μέθοδος είναι αυτή. Να δούμε λοιπόν τι έχουμε στη βάση. Έναν. Τι γράψε αυτά, μία. Κάποιος έκανε δοκιμές πριν. Βάζαμε λέξεις επίκηδες. Άρα θα ψάξω το χρήστη μέλη, ας πούμε. Άρα. Και θα πρέπει να μου φέρει ότι έχει τρεις εγγραφές. Αν όλα είναι καλά. Όμως μας έσπασε έναν άλλο πολύ δεξί, είναι πολύ ωραίο, να δούμε τι λέει. Α, σωστό. Βάλαμε πουθενά MySQL connector. Πού να το δούμε. Πώς μπορούμε να το κάνουμε εύκολα, πάμε στο project. Δεξί κλικ, το κάνουμε Maven project. Το κάνουμε skip αυτό. Φτιάχνει το POM XML. Και πάμε στα dependencies. Κάνουμε add. MySQL, ψάχνει, βρίσκει τον connector, έχει δουλέψει με Maven, είμαι Gravity, OK, εφόσον βάλαμε library, πάμε και κάνουμε Maven Update Project, ωραία, για να κατεβάσει το jar, λογικά θα πρέπει να το δούμε εδώ πέρα στα libraries, κατεβάσει το πάνω. Ναι, το κατεβάζει, ναι. Αυτό δεν είναι.
πρέπει να το εμφανίσει εδώ στα libraries. Με event. Κάνει και override κάθε φορά. Τώρα μας σας πω σε είναι τα ρεύματα και σου βγάζει εδώ πέρα. Για να δούμε τι του φταίει. Save. Okay. Νομίζω δεν είχα κάνει save το POM XML, γι' αυτό δεν πατάω cancel εδώ πέρα. Να το, τώρα πήγε και έβαλε το dependency, βλέπετε. Maven dependency το λέει. Πάμε να το ξανακάνουμε run. Finish. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία όταν δουλεύουν, όταν αρχίζουν και σκάνε. Καλό είναι αυτό. Δεν έσκασε. Πάμε να το τεστάρουμε. Result 3. Έτσι. Ωραία. Τώρα, για να επιταχύνει λίγο τη διαδικασία, μην το κάνουμε τώρα με το χέρι το άλλο, το έχω στο άλλο project, να σας δείξω λίγο πώς το κάναμε. Θέλαμε να φτιάξουμε την άλλη μέθοδο, η οποία είναι η filter, ας πούμε, comment. Ωραία. Δείχνω λίγο το άλλο project. Χρειάστηκε να βάλουμε δύο libraries, τα οποία τα βρήκαμε το GitHub. Υπάρχει το αντίστοιχο link στο project, που είναι η profanity filter. Και μια άλλη, η οποία είναι η tree node. Είναι ένα έτοιμο το οποίο το βρήκαμε, έτσι, δύο κλάσεις. Αυτή τι κάνει, πάει και σκανάρει το κείμενο γράμμα-γράμμα, λέξη-λέξη στην ουσία, και αν βρει κάποια λέξη η οποία είναι σε ένα λεξικό, το οποίο το λεξικό το έχουμε σε ένα text αρχείο και το έχουμε βάλει σε αυτόν τον φάκελο εδώ πέρα για να το δει η web εφαρμογή. Αυτό εδώ. Βλέπετε, έχει βρει σχέση εδώ πέρα. Ό,τι βρει, όποια λέξη βρει η οποία ταιριάζει με κάποια από αυτές, πάει και κάνει replace γράμμα-γράμμα με αστεράκια. Ωραία. Και στην εφαρμογή μας, στη μέθοδο που θέλουμε να κάνει filter, τι πάμε και κάνουμε, αυτή εδώ είναι, φτιάχνουμε ένα νέο instance της κλάσης αυτής εδώ και του λέω να διαβάσει το λεξικό από εδώ. Για να το βρει αυτό θα πρέπει να το αποβάλει στο φάκελο εδώ πέρα, web content, το text αρχείο, webinf, classes, ό,τι βάλω εδώ μέσα, το βλέπει απευθείας. Αν το βάλω σε υποφάκελο, θα βάλουμε και τον αντίστοιχο φάκελο. Οπότε, πάει και φτιάχνει ένα tree με βάση αυτό το αρχείο. Αυτό δουλεύει αυτόματα, δεν μας νοιάζει, είναι έτοιμη η βιβλιοθήκη που χρησιμοποιήσαμε, έτοιμα αρχεία τα οποία βρήκαμε. Και καλούμε τη μέθοδο, filter bad words, περνάμε όλο το comment σαν input, και μας επιστρέφει ένα result, το οποίο αν έχει κάποια βρισκιά μέσα, θα το βγάλει με αστεράκια, θα το βγάλει φλέξη με αστεράκια. Και φτιάχνει ένα νέο instance, ένα νέο comment, το οποίο, αν το αποτέλεσμα που μου επιστρέψει έχει μέσα έστω και ένα αστεράκι, σημαίνει ότι βρήκε λέξη, ας πούμε, τώρα ένα απλός τρόπος αυτός, μια λέξη η οποία είναι κακή, τότε κάνω τη μέθοδο create comment, που πάει και τρέχει ένα SQL στη βάση, ένα query, το οποίο κάνει εισαγωγή του comment και του χρήστη μέσα στο binet. Αυτό κάνει. Δηλαδή, αν πάμε εδώ, πάει και κάνει insert αυτό. Ωραία. Αυτό είναι όλο. Και αυτό είδαμε πριν, το στάραμε όταν γράψαμε κάτι, μας επέστρεφε τις λέξεις, τις περίεργες λέξεις με στεράκια. Και τώρα ο σκοπός είναι αυτό που φτιάξαμε, το οποίο επιδρά πάνω σε μια βάση και καλή διάφορες μεθόδους, κάπως αντίστοιχα είναι και η δικιά της εργασία, ένα κομμάτι της, να το καλέσουμε μέσα από το Django Framework. Ωραία.
να κάνουμε διάλειμμα πρώτα και μετά να συνεχίσουμε. Κάποια ερώτηση σχέση με αυτά μέχρι εδώ. Αυτό είναι ένας τρόπος. Προφανώς λέω αν κάποιος ξέρει κάποιο εργαλείο ή κάποιον τρόπο να φτιάξει software web services, είναι ελεύθερος να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε τεχνολογία. Ναι. Να φτιάξουμε και το βάση, ναι, θα πρέπει να έχετε μια βάση. Αν τυχόν δεν έχετε και θέλετε να σας φτιάξω, στείλτε ένα mail να σας φτιάξω μια βάση κάπου. Σε SQL αυτό δεν μπορούσε να πω... Αντί για MySQL, SQL Server ή οτιδήποτε. Έχω MySQL. Οκ. Φτιάξουμε ένα mail. Φτιάξτε μια βάση, φτιάξτε ένα πίνακα. Και θα πράξετε σωστά τα connection parameters εκεί πέρα για να βλέπετε. Δεν θα πάρετε και τον κώδικα που θα έχουμε εδώ πέρα. Άμα το πειράξετε λίγο τα parameters, γενικά θα πρέπει να φτιάξετε βάση. Βάση και υποσχεύετε όλα τα user names που αυτή η βάση είναι μια απλή βάση, δεν έχει να κάνει με το σύστημα του Django, αυτό είναι άλλο πράγμα. Πάει και βάζει αυτά τα συγκεκριμένα. Η δομή αυτή τη βάση την έχω και όσο θέλετε να τη φτιάξετε, την έχω βάλει εδώ. Αυτό που είναι το. Νομίζω ότι το έχω βάλει ακόμα, θα το βάλω σε link. Να, η δομή της βάσης είναι αυτή εδώ. Create table. Ναι, και αυτή θα γεμίζει με αυτά που. Και αυτή θα γεμίζει με αυτά που γράφουμε. Είναι άδεια, είναι άδεια στην αρχή, ναι, 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 είναι άδεια. Και τώρα σιγά σιγά, ό,τι γράψουμε και βρει κάποια λέξη περίεργη, πάει και γεμίζει με τον πίνακα. Ωραία. Να βάλω και το link αυτό να το έχετε.